όλης της εργατικής τάξης. Σιδηροδέσμοι, λες και πρόκειτο για κοινούς εγκληματίες, οδηγήθηκαν στο κτίριο 16 της Ευελπίδων το μεσημέρι της Παρασκευής 6 χαλουβουργοί που συνελήφθησαν τα ξημερώματα με την κατηγορία της παράνομης βίας και την παράβαση άλλων διατάξεων. Μια κατηγορία που, όπως τονίστηκε και από τους δικηγόρους, δεν στοιχειοθετείται ούτε από τη δικογραφία. Είμαστε μπροστά σε ένα διάτριτο κατηγορητήριο, χωρίς καταθέσεις. Είναι φανερό ότι δεν έχει τελεστεί κανένα αδίκημα και ούτε αποδεικνύεται η τέλεση αδικήματος από το κατηγορητήριο έτσι όπως έχει συνταχθεί. Έτσι, είναι σίγουρο ότι είναι μια πολιτική δίωξη. Είναι φανερή επιθετικότητα από την πλευρά της εργοδοσίας επιτέλους να ησυχάσει με αυτή την απεργία. Κατηγορούνται άδικα άνθρωποι οι οποίοι για πολλούς μήνες είναι στις επάλξεις του αγώνα με θυσία και αυτοθυσία και νομίζω ότι το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι επιτέλους θα πρέπει να καταλάβει ο λαός μας ότι αυτές δεν είναι διώξεις ποινικές, είναι διώξεις πολιτικές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηχανισμός του βιομήχανου Μάνεση κινήθηκε μέσω μηνυτήριων αναφορών που κατέθεσε την Πέμπτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων της εργοδοσίας που καμία σχέση δεν έχει με την παραγωγική διαδικασία και που όλο αυτόν τον καιρό έδειξε το ποιόν της. Και τρασπαρτούν με απεργοσπαστικούς μηχανισμό να βάλουν μέσα ελάχιστους απεργοσπαστές που κατουσίαν δεν έχουν ούτε καν την παραμικρή πιθανότητα να δουλέψουν σε εργοστάσιο καθώς. Δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγική διαδικασία. Η πλειοψηφία των πολιτών και η πλειοψηφία των απεργών που δουλεύουν μέσα στη φωτιά και στο σίδερο είναι έξω, αγωνίζεται, θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Με βάση τις καταγγελίες και τις καταθέσεις και στελεχών της εργοδοσίας που πιστοποιούσαν τα λεγόμενα των απεργοσπαστών, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Αστυνομική δύναμη μετέβη τα ξημερώματα στη Χαλιβουργία και όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Χαλιβουργίας η Ενότητα, με χρήση γκλοβ και χημικών, μια δημιουργία των ΜΑΤ προχώρησε στις συλλήψεις, ρίχνοντας έτσι και τις μάσκες. Η τρικομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΙΝΑΡ επιβεβαίωσε σήμερα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα και τα κέρδη των μεγαλοκαπιταλιστών και στρέφεται άμεσα και με βάρβαρα μέτρα ενάντια στους εργάτες. Θέλουμε να καταγγείλουμε το γεγονός αυτό καθ' αυτό της επέλασης ενάντια σε 6 απεργούς από δεκάδες άνδρες των ΜΑΤ το πρωί, τα χαράματα, στις 5 η ώρα. Και να καταγγείλουμε επίσης ότι ήρθαν εδώ σιδηροδέσμοι εργάτες συνδικαλιστές, σαν να πρόκειται για κοινούς κακούργους. Αυτό αποτελεί στίγμα για αυτό που λένε αστική δημοκρατία. Οι χειροπέδες αφαιρέθηκαν μετά την παρέμβαση του βουλευτή του ΚΚΕ και της ομάδας δικηγόρων της Δημοκρατικής Εισπύρωσης για τις Λαϊκές Ελευθερίες και την Αλληλεγγύη, που υπενθύμησαν στους δικαστικούς ότι μιας και οι Χαλιβουργοί με την παλικαρίσια στάση τους όλους αυτούς τους μήνες μόνο ύποπτη φυγής δεν ήταν, παραβιαζόταν το άρθρο 278 παράγραφος 2 του σχετικού κώδικα ποινικής δικονομίας. Την παλικαρίσια δε στάση τους τίμησαν και όταν αρνήθηκαν παρά τις πιέσεις που τους ασκήθηκαν να υπογράψουν δήλωση μετάνοιας. Το έολο της δικογραφίας αποδείχθηκε μόλις μία ώρα μετά την αφίξή τους στα δικαστήρια, όταν αφέθηκαν ελεύθεροι με τον ορισμό τακτικής δικασίμου στις 30 Οκτωβρίου, προκειμένου η αστική δικαιοσύνη να κρατήσει τα προσχήματα. Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στο προαύλιο χώρο της Ευελπίδων για να δείξει και έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στους χαλιβουργούς, έστειλε ξεκάθαρα το μήνυμα ότι είναι γελασμένοι όσοι θεωρούν ότι με τέτοιες ενέργειες θα καταφέρουν να σπάσουν τον ηρωικό αγώνα των χαλιβουργών και στο πρόσωπο αυτών όλης της εργατικής τάξης.